Γιατί ένα όνειρο ενός παιδιού που ξεκινάει από τα ξερά της αναγέννησης της Σάρτας είναι να αγωνιστεί στην Αλφαθνική. Να αγωνιστεί στην Αλφαθνική, να αγωνιστεί σε μια από τις κορυφαίες ομάδες, να αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, να κατακτήσει τίτλους. Τώρα το ευρωπαϊκό, όχι, δεν το ονειρεύτηκα, είμαι λίγο πιο ρεαλιστής, ξέρω. Yep. Πρόσφυγες, ήρθαν το 65 στην Ελλάδα, άρα έχουν ζήσει και την προσφυγιά, έχουν ζήσει και τη φτώχεια. Δουλεύαν το πρωί μέχρι το βράδυ στα χωράφια, οπότε καταλαβαίνω, τους έβλεπα, γιατί το κάθε παιδί λειτουργεί με το παράδειγμα, δεν είναι το μόνο τι του λες, πρέπει να έχει και παράδειγμα μπροστά του. Και όταν τον βλέπεις τον άλλον όλη μέρα να δουλεύει και να εργάζεται κτλ, αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα και καταλαβαίνεις ότι για να φτάσεις ψηλά, ότι οποιαδήποτε εργασία και να κάνεις, πρέπει να είσαι, να έχεις πολύ, πολύ υπομονή και να δουλεύεις ώρες για να μπορείς να τα καταφέρεις. Ο πατέρας μου έμαθε και αυτό που θα ήθελα να μάθω και στο γιο μου, ότι τίποτα στη ζωή δεν σου χαρίζεται. Όλα έρχονται κάτω από πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι, είτε αυτή η δουλειά έχει να κάνει με το χωράφι, με την εργασία στην Ήπεθρο, είτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε άλλη εργασία, είτε παίζεις ποδόσφαιρο, είτε δουλεύεις σε ένα γραφείο, κτλ. Η καταξίωση, η επιβράβευση, έρχεται μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και νομίζω ότι όταν φτάσει το τέλος θα απολαύσει όλη αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή θα κοιτάξει πίσω σου και θα πει: ναι, πέρασα δύσκολα, πέρασα ωραία, πέρασα έτσι, πέρασα αλλιώ, αλλά θα ευχαριστήσει το τέλος τη διαδρομή. Και αν αυτή η διαδρομή καταλήξει σε κάτι πολύ μεγάλο, σε κάτι που όλο ο κόσμο το αναγνωρίζει, αισθάνεσαι ακόμα πιο υπερήφανο για σένα. Εντάξει, υπήρχαν διάφορες στιγμές στην καριέρα. Παραδείγματος χάρη στα 22-23 μου, όταν είχα και την απώλεια του πατέρα μου, έπρεπε να αποφασίσω. Δεν αγωνιζόμουν, έπρεπε να δω τι θα κάνω στη ζωή μου. Θα έπρεπε να φύγω από τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να μείνω να παλέψω για την καριέρα μου. Ήταν δύο πράγματα τα οποία στριφογίζαν στο μυαλό μου και έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Αποφάσισα ότι έπρεπε να μείνω και να παλέψω. Είναι πιο γενναίο, έλεγα στη ζωή μου. Και το έκανα. Έφτασε μια στιγμή που η αποχώρηση του Γιώζεφ μου έμοιαζε εμένα σαν να είμαι ένας μεταβατικός θεματοφύλακας στον οποίο ο Παναθηναϊκός θα περάσει τον επόμενο. Και αυτό ήταν κάτι που με στεροβίλησε. Μου είπε εκείνη τη στιγμή να αποφασίσω να φύγω για να μπορέσω να φτιάξω την καριέρα μου. Αποφάσισα ότι έπρεπε να μείνω ξαναπαλέψω. Είμαι λίγο ξεροκέφαλος σε αυτά. Όσο φτάσαμε σε μια σημείο που είπα ότι ίσως είναι η καλύτερη στιγμή, εφόσον και η ίδια η ομάδα δεν πιστεύει σε μένα, ίσως να πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα. Βέβαια, πέρασαν 15 χρόνια για να αποφασίσω να το κάνω. Αλλά καλλιεργώ παρά ποτέ. Δεν το μετάνιωσατε ποτέ? Όχι, δεν το μετάνιωσα. Στεναχωρήθηκα που πήραν τα πράγματα αυτή την τροπή, έτσι, με τον Παναθηναϊκό και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Αλλά νομίζω ότι σε ένα επαγγελματικό χώρο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το βασικό για μένα όμως ήταν η επόμενη επιλογή μου, ήταν με δικαίωσε. Αρκετά χρόνια να γίνει μια τέτοια μετακίνηση. Εγώ θυμάμαι παλιότερα βέβαια τις μετακινήσεις και του συγχωρεμένου του Γιάννη του Κυράστα και του Νίκου του Σαργιάννη, τις μετακινήσεις που γίνανε ή του Μάκη του Γαλάκου, που γίνανε προς το Παναθηναϊκό. Θυμάμαι τις καταστάσεις, θυμάμαι την μετακίνηση του Αποστολάκη στον Παναθηναϊκό που είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη ντόρος, έτσι, με πολύ μεγάλη φασαρία. Είναι δύσκολο να γίνει. Αλλά όταν γίνεται, δημιουργεί μια κατάσταση. Είμαι πολύ πιο ώριμος, δηλαδή τώρα στα 33 μου είναι αρκετά ώριμος. Είχα περάσει αρκετές καταστάσεις. Είχα περάσει και μια δύσκολη εξάμηνο πριν γίνει αυτή η μετακίνηση. Κατάφερα να τα αντιμετωπίσω, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Και νομίζω ότι το πιο βασικό για μένα είναι ότι κατάφερα να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα στο νέο μου περιβάλλον και να μπορέσω να κάνω αυτά που πίστευα για τον εαυτό μου, δηλαδή να δημιουργήσω σε μια νέα ομάδα και να μείνω σε αυτή την ομάδα που πήγα στον Ολυμπιακό, δηλαδή που να μείνω σαν ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες που περάσαν ποτέ από εκεί. Θυμάμαι το 2000,
όταν ήταν το 7, όταν σε μια πολύ κακή βραδιά, όντως εδώ στο Καραϊσκάκι, χάσαμε την Τουρκία 4-1 και όλοι πέσανε πάνω μου κτλ. Ξέρεις ότι ίσως είχα και λίγο τα χρονάκια μου. Μίλησα με τη γυναίκα μου, είπε ότι Αντώνη, πώς πρέπει να σκεφτούμε σιγά σιγά να αποχωρήσει κτλ. Να δει την επόμενη μέρα κτλ. Και της είπα ότι ξέρεις κάτι. Βάζω στοίχημα στον εαυτό μου ότι αν τα επόμενα 2 χρόνια δεν είμαι ο καλύτερος Αφρικανός στην Ελλάδα, δεν γυρίσω σε αυτή την κατάσταση, για μένα δεν μετράει ούτε το Euro ούτε τίποτα. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Και όπως λέω, ότι εκείνα τα 2 χρόνια, μετά το 7, ήταν το 7 με το 9, το 10, ήταν τα 2 καλύτερα χρόνια της καριέρας μου. Για μένα. Αλλά για μένα ίσως έψαχνα κίνητρο να αποδείξω ξανά το ποιος είμαι. Είχα τη δύναμη, είχα την τύχη να μην έχω τραυματισμού στην καριέρα μου, οπότε αυτά δεν με πήγαν ποτέ πίσω. Ήμουν κάθε μέρα εκεί για να παλέψω, για να γίνομαι καλύτερος. Και κατάφερα με τους ανθρώπους που με στηρίζανε, με το κλαμπ που με στήριξε, με πίστεψε για μένα να επιστρέψω και να επιστρέψω 2 χρόνια πάρα πολύ δυνατός για να αποδείξω πάλι το ποιος είμαι. Εγώ το ήξερα, αλλά συνήθως πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τίποτα δεν είναι αδύνατο να γίνει, αρκεί να προσπαθείς, αρκεί να δημιουργήσεις προϋποθέσεις αυτές, αλλά και το περιβάλλον, για να μπορέσεις να κάνεις ένα θαύμα, μικρό, μεγάλο. Η Αγγλία, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, δημιουργούν ρεπορτάζ, κάνουν ρεπορτάζ, κάνουν ταινίες, ακόμα και για τις πορείες που κάνουν, ξέρω, μέχρι στους 4 του παγκόσμιου κυπέλλου, όπως έχω δει μια-δύο ταινίες της ομάδας της Αγγλίας. Η επιτυχία δικιά μας σημαίνει μία στα 100 χρόνια, ίσως είναι πολύ δύσκολο να ξαναπαναληφθεί. Θα έπρεπε αυτό το γεγονός να μείνει ζωντανό, γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία προσπαθούμε μόνοι μας ουσιαστικά να περάσουμε στη νέα γενιά, προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τους νέους, να τους κάνουμε να πιστέψουν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο να γίνει. Και προσπαθούμε μόνοι μας να πείσουμε ζωντανά όλο αυτό το θρύλο και όλα αυτά τα μηνύματα που μπορεί να περάσει μια τέτοια επιτυχία. Σαν τη ΜΚΟ που έχουμε, την Champions for Life, τα τελευταία 3 χρόνια, τα παιδιά έρχονται, ρωτάνε. Οι βασικές ερωτήσεις είναι αν το πιστεύατε, γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν, τα παιδιά καταλαβαίνουν, παρόλο που είναι μικρά, καταλαβαίνουν το βαθμό δυσκολίας. Ανταγωνίζεσαι ομάδες με μεγαθύρια, ομάδες με πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική κουλτούρα. Πώς μπορέσετε να πετύχετε αυτό το γεγονός, αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις. Ή ποιος είναι ο τρόπος, πώς τα καταφέρατε. Ατομικά, ομαδικά, είναι διάφορες ερωτήσεις, οποίες τις λαμβάνουμε και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να απαντήσουμε και να τους δώσουμε τις απαντήσεις αυτές που χρειάζονται για να τους τονώσουμε το ηθικό, να τους εμπνεύσουμε για να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. Αυτός είναι ο στόχος της ΑΜΚΕ. Παραδείγματος χάρη, μέσα στην πανδημία, μαζί με φίλους δικούς μας, δωρήσαμε 7 αναπνευστήρες για το σχετικό σύστημα υγείας. Επίσης, κάνουμε και διάφορες δράσεις, που θα κάνουμε τα παιδιά, δηλαδή εκεί στοχεύουμε. Παραδείγματος χάρη, τα Youth Camps, τα οποία κάναμε από την Ελλάδα περίπου τα προηγούμενα 3 χρόνια, σχεδόν γύρισαμε όλη την Ελλάδα, πάνω από 2.500 παιδιά. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια, έτσι, της προσφοράς προς την κοινωνία για εμάς. Κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά τα γαλλιά είναι από την κλήρωση του 2016 που κάναμε στη Γαλλία. Ήταν το πρόεδρος ο Μισελ Πλατινί, ο οποίος αποφάσισε ότι η κλήρωση θα την κάνουν όλοι οι τερματοφύλακες οι οποίοι έχουν κατακτήσει Euro. Άρα είχα την τύχη να βρεθώ ανάμεσα σε πολύ μεγάλους τερματοφύλακες. Ήταν μια πάρα πολύ οργάνωση. Νομίζω ότι τιμήθηκε η θέση του τερματοφύλακα με ιδιαίτερο τρόπο. Αυτά τα γάντια είναι του τελικού στη Λισαβόνα. Η αλήθεια είναι ότι τα κακομεταχειρίστηκα. Έπρεπε να τα φτιάξω κάπως έτσι για να μπορέσουν να διατηρηθούν. Όπως επίσης εδώ είναι και τα παπούτσια. Και έχω φυσικά και την μπάλα. Είναι το τελευταίο μου παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Παίξαμε στην Ισπανία στο Euro του 8. Του 8. Το τελευταίο παιχνίδι, είναι η μπάλα, μου τη δώσανε σαν ανάμιστα παιδιά μαζί με τις υπογραφές του. Τα υπόλοιπα είναι βραβεία για τον φυλάκας και τα λοιπά. Μαζί με τα δικά μου έχω βάλει και του γιού μου.
Αυτό είναι. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά νομίζω τα πιο σημαντικά βρίσκονται εδώ, να μου θυμίζουν πιο πολύ τις παλιές ημέρες. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, η μετάβαση ενός αθλητή ο οποίος σταματάει στα 35 του. Ουσιαστικά, πολλοί τον θεωρούν παλέμαχο, αλλά ένας άνθρωπος 35 χρονών είναι νέος άνθρωπος. Ξεκινάς τη ζωή σου να ξαναδημιουργήσεις, παρότι ένας ποδοσφαιριστής ουσιαστικά τελειώνει μια καριέρα. Εκεί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Από διάφορες έρευνες που διαβάζουμε κατά καιρούς, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο, χάνουν την περιουσία τους, χωρίζουν. Είναι αλκοολικοί, εθισμοί στον τζόγο και όλα αυτά γιατί δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την μετάβαση από το να σταματήσω το ποδόσφαιρο, το να είμαι ενεργός σε αυτό που κάνω και να είμαι σημαντικός στον χώρο μου. Ξαφνικά στην επόμενη μέρα, την οποία δεν κάνω τίποτα, ίσως δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω και πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο λυπεί, βλέπεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι υποφέρουν. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και νομίζω ότι δεν το έχουμε αγγίξει ποτέ και δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και πρέπει να συμμετέχουν, πιστεύω, και η ΕΠΟ αλλά και η Super League. Όταν έχεις οικογένεια, αυτό είναι πιο εύκολο. Όταν έχεις οικογένεια, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπουμε και οι οικογενειάρχες, είπα προηγουμένως. Εγώ παραδείγματος χάρη, γιατί δεν πρέπει να το κρύψουμε, να το πούμε ότι πραγματικά ήρθα στα ωριά με τη γυναίκα μου. Γιατί χωρίς να φταίει η γυναίκα μου. Εγώ επέστρεψα σε έναν χώρο ο οποίος πραγματικά για μένα ήταν ξένος, γιατί καθημερινά, όλη την εβδομάδα, εγώ βρισκόμουν εθνική ομάδα ή στην ομάδα μου, Champions League κτλ. Έλειπα συνέχομαι. Ξαφνικά πήγα σε έναν χώρο ο οποίος μου μοιάζει ξένος. Το σπίτι για μένα ήταν σαν φυλακή, είχα νεύρα, δεν είχα κάτι να κάνω, δεν είχα αποφασίσει τι θα κάνω στην επόμενη μέρα της ζωής μου, λάθος για μένα. Και αυτό δημιούργησε εντάσεις. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί μπορεί να εθιστούν στο αλκοόλ, στον τζόγο. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως και αυτά είναι έρευνες και είναι πραγματικά γεγονότα. Έτσι. Δεν συμβαίνει μόνο στον ελληνικό χώρο, μην λέμε ότι είναι ελληνικό προνόμιο. Έτσι. Παντού συμβαίνει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, πάρα πολλοί μπασκετμπολίστες, πάρα πολλοί που αγωνίζονται σε αυτά τα ομαδικά αθλήματα έχουν δυσκολίες στη ζωή τους. Και είναι πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να το ακουμπήσουμε σιγά-σιγά. Είναι κάτι που δεν το είχαμε. Στα χρόνια τα οποία εγώ ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, σίγουρα υπήρχε, αλλά δεν το είχαμε δει. Βλέποντας μέσα από την προπονητική το ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικά, δηλαδή προσπάθησα να αναγνωρίσω το ποδόσφαιρο πέρα από τον ποδοσφαιριστή. Τι σημαίνει να μπορείς να καθοδηγήσεις 25 άτομα, τι σημαίνει να καθοδηγήσεις την προπονητική σου ομάδα, τι σημαίνει να μπορείς να συνεργάζεσαι με τους παράγοντες, με τους προέδρους. Αυτό είναι κάτι καινούριο και σου δίνει το κίνητρο και στη θέληση να το μάθεις ακόμα καλύτερα. Και αυτό ήταν για μένα, αυτή ήταν η μετάβαση. Προσπαθώ να μάθω εμένα πρώτα απ' όλα και ως δυνατότητές μου, τι μπορώ να κάνω. Άρα δεν είσαι μόνο προπονητής, γίνεσαι και ψυχολόγος, γίνεσαι και μέντορας, γίνεσαι για απ' όλα. Και νομίζω ότι όταν το κάνεις σωστά, είσαι και εσύ χαρούμενος, γιατί μπορείς και βοήθησες κάποιον να βρει το δρόμο του. Υπήρχαν μέρες, εβδομάδες να δω κάποια στιγμή στα παιδιά μου. Ιδιαίτερα τον μεγάλο μου το γιο που ήταν σε μεγάλη εποχή εκείνη, Champions League και η εθνική ομάδα και μέναμε και μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο κτλ. Μου έλειπε η οικογένεια. Πραγματικά μου έλειψε η οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν επέστρεψα βία, είχα πρόβλημα μέσα στο σπίτι. Όπως είπα πριν στη συνέντευξή μας, είχα αρκετό πρόβλημα. Ένιωθα σαν φυλακή, γιατί είχα μάθει τελείως διαφορετικά. Η οικογένεια μου έλειψε. Νομίζω ότι εδώ περνάω τις περισσότερες ώρες. Είναι μεταξύ αυτό που λέω της δουλειάς και πίσω των αναμνήσεων. Οπότε προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα μαζί και να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Κάπως έτσι είναι η μέρα. Σίγουρα τα παιδιά μετά το σχολείο μου παίρνουν πάρα πολλές ώρες γιατί και οι δύο έχουν αθλητικές υποχρεώσεις. Και τα δίδυμά μου δηλαδή και ο μεσαίος ο γιος ασχολείται με
είναι ποδοσφαιριστής και αυτός, η μικρή κάνει στίβο, οπότε πρέπει να τα συνδυάσω. Μου τρώνε αρκετές ώρες, αλλά είναι οι πιο ευχάριστες ώρες της ημέρας. Με το μεγάλο μου έχω μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί ο μεγάλος μου γιος με έζησε κατά τη διάρκεια, όχι του γιου, γενικά, σαν, ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό, έτσι. Τα δίδυμα ουσιαστικά όταν πλέον σταμάτησα, τότε ξαναντιλαμβάνωσαν για τον πατέρα τους και τι δουλειά κάνει και ποιος είναι. Οπότε με αναγνωρίσαν στο μετέπειτα. Ο Γιάννης ακολούθησε ένα τελείως διαφορετικό μονοπάτι, θα έλεγα. Όντως στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού μέχρι τα 17 του, αποφάσισε να αλλάξει διαδρομή. Πήρε μια πολύ σπουδαία υποτροφία σε ένα αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ακολούθησε εκεί το NCAA, πρωταθλητής. Έχουμε και δαχτυλίδι, έτσι. NCAA. Με τον Georgetown. Μπήκε draft στο αμερικάνικο σόκερ. Έμεινε ένα χρόνο στους New York Red Bulls. Και φέτος έχει επιστρέψει, έκανε εξάμεινο στη Λαμία και φέτος από τώρα είναι στην Κηφισιά. Κάνει και αυτό τη διαδρομή του, έχει τα όνειρά του. Εμείς από αυτό στηρίζουμε. Εγώ θα έλεγα πιο σκληρός, ίσως ακόμα και από τους προπονητές του, γιατί θα πρέπει να τον προετοιμάσω, γιατί ξέρω τι υπάρχει εκεί έξω, ξέρω πώς είναι ο ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να ετοιμαστεί από εδώ για να δει και να καταλάβει τι συμβαίνει. Και να ακολουθήσει ένα άλλο. Είναι η δική του επιλογή. Εμείς απλώς στεκόμαστε δίπλα και το βοηθάμε. Πολλοί άνθρωποι με χαρακτηρίζουν δίστροπο και μάλιστα θυμάμαι μια φορά έναν συνεργάτη μου, ο οποίος μάλιστα στην εθνική ομάδα, όταν είμαστε στην εθνική ομάδα των Ελπίδων, μου λέει: δεν σε βλέπαμε ότι είσαι δίστροπος, αυτός, ξύνο, στρίγκος, δεν λες καλημέρα, δεν έχεις αυτό. Λέω: συνήθως με ανθρώπους που δεν γνωρίζω είμαι επιφυλακτικός, αλλά όταν τους γνωρίσω και μετά ανοίγομαι, είμαι ένα με αυτούς. Αλλά ώσπου να σε γνωρίσω και να σε εμπιστευτώ ή να καταλάβω το ποιος είσαι, ναι, είμαι λίγο δίστροπος, λέω. Δεν μου βγαίνει, έτσι έχω μεγαλώσει, λέω, οπότε δεν μπορώ να το αλλάξω κιόλας, λέω. Άρα και τα παιδιά μου εμπιστεύονται και μιλάνε πιο εύκολα στη μητέρα τους για πιο προσωπικά θέματα. Αν βάζατε εσείς ένα τίτλο στην καριέρα σας, ποιος θα ήταν αυτός? Ο τίτλος. Οι δύσκολες αποφάσεις της ζωής. Η αλήθεια είναι ότι έκανα πολλές δύσκολες αποφάσεις. Έπρεπε να πάρω πολύ δύσκολες αποφάσεις και όχι όντως με τόσο μεγάλη εμπειρία και όριμος. Δηλαδή το να παίρνεις απόφαση της ζωής σου στα 22-23 σου, δεν είναι και το πιο επιτυχημένο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί πολλές φορές να έχω ένα λάθη, αλλά όπως είπα προηγουμένως, μαθαίνεις από τα λάθη και συνεχίζεις να μαθαίνεις από τα λάθη, αρκεί να μην τα ξανακάνεις. Νομίζω ότι έρχονται στιγμές που πρέπει να κάνεις δύσκολες αποφάσεις για τη ζωή σου, για τη ζωή της οικογένειάς σου, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να είσαι πιστός στις αρχές σου, στις αρχές σου που μεγάλωσες. Και συνεχίζεις να ζεις με αυτό, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς με πολύ μεγάλη δύναμη και όταν πιστεύεις πολύ στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, σίγουρα υπάρχουν στιγμές που απογοητεύεσαι, σίγουρα στιγμές αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι πάλι επανέρχεσαι πιο δυνατός. Το μεγαλύτερο συστατικό της επιτυχίας είναι ότι να μπορείς να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να μην τα ξανακάνεις. Τότε γίνεσαι δυνατός και πιο σοφός. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου. Μονότονη όπως και το όταν αγωνιζόμουν, αυτή είναι αλήθεια. Ξυπνάς, καφέ, προπόνηση, πάλι πίσω, πάλι το ίδιο, Κυριακή παιχνίδι.